Περίπου 400 άτομα έχουν περάσει μέχρι στιγμή στην είσοδο του στρατοπέδου. Αν και ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης ήταν να μπουν στη δομή σήμερα άλλα 1.000 άτομα, πολλοί ήταν οι πρόσφυγες που αρνήθηκαν να εγκατασταθούν στο νέο καταβλισμό, παρακινούμενοι από οργανωμένες ομάδες που τους έταζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα φύγουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα ανεχθούμε το παραμικρό. Αυτούς οι οποίοι παρακινούν και κινούν και κινητοποιούν τους μετανάστες να μην προσέλθουν. Τους προειδοποιώ λοιπόν ότι θα υπάρξουν κυρώσεις και συνέπειες. Si on continue à rester là, il n'y aura pas de solution. On doit se rapprocher envers eux.